pod.gr. Είμαι η Μυρτοκάζη και αυτό είναι το podcast «Η Μανούλα ξέρει». Γιατί φυσικά η Μανούλα όλα τα ξέρει. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Επειδή έχω πιάσει τα σεξουαλικά podcast. Όχι, τώρα όμως αυτό είναι πολύ σοβαρό podcast που θα κάνω. Θα μιλήσω για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην προσχολική ηλικία. Άλλο, αφήνω τους γονείς στην ηρεμία τους. Α, πρέπει να κάνω ένα podcast για το τι λέμε στα παιδιά μας όταν μας πιάνουν. Αυτό. Το επόμενο θα είναι αυτό. Τώρα πάμε λίγο στα σοβαρά, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά πάρα πολύ όλους τους γονείς των παιδιών όλων των ηλικιών. Ξεκινάμε από πάρα πολύ μικρά τα παιδιά μας να τα βάζουμε στην λογική του τι σημαίνει το σώμα μου. Θέλω αλήθεια, θέλω αυτό το podcast να το ακούσετε πολύ και θέλω όχι μόνο αυτό που θα σας πω, θέλω να διαβάζετε συνέχεια γύρω από αυτό το θέμα. Ζούμε σε μια εποχή που το θέμα της παρενόχλησης είναι το νούμερο ένα πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να συμβεί στα παιδιά μας. Έχουμε αφήσει πίσω, ας πούμε, εμείς που μεγαλώσαμε, τα ναρκωτικά, τα αυτά. Δηλαδή αυτά φαντάζουν πιο light από το τραγικό θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης που ξεκινάει από μωρά. Δηλαδή αν έχεις μιλήσει, εγώ μιλούσα με μια εισαγγελέα ανηλίκων και μου έλεγε ότι συμβαίνει σε μωρά, μέχρι και φυσικά teenagers που παρά τη θέλησή τους, καθηγητές, δάσκαλοι γυμναστικής, ο γείτονας, ο πατέρας, ο παππούς, ο θείος και διάφορα άλλα συμβαίνουν σε πάρα πολλές οικογένειες. Δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να συμβαίνει στο διπλανό σου σπίτι. Γι' αυτό θέλω να προετοιμάσετε τα παιδιά σας. Θέλω από μωρά, θα τους λέτε ότι το σώμα σου μπορώ αυτές τις περιοχές να τις αγγίζω μόνο εγώ και ο γιατρός. Και ο γιατρός θα είναι μπροστά η μαμά. Ποτέ δεν θα αφήνετε το παιδάκι σας να εξεταστεί από το γιατρό. Όχι, δεν λέω κάτι για τους γιατρούς. Απλά θα πρέπει το παιδί σας να μάθει ότι κάποιες περιοχές του σώματος κάποιος μπορεί να τις δει ή να τις αγγίξει μόνο εάν είναι μπροστά η μαμά ή ο μπαμπάς. Μόνο τότε δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση και φυσικά δεν δημιουργούμε ένα ενοχικό κλίμα με γελάκια όταν σημαίνει αυτό ότι «Α, είναι να δείτε ρε, ο γιατρός το πιπί σου». Ήρεμα, cool, δεν υπάρχουν αυτά, είναι μέρος της εξέτασης, όπως θα δείτε τα αυτάκια σου, είναι ο γιατρός, είναι ο παιδίατρος και ναι, είμαι εγώ μπροστά και θα δούμε και αυτό. Τελειώνω εκεί κουβέντα. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τα παιδάκια που ξεκινάνε κάποια στιγμή να αγγίζουν τα δικά τους γεννητικά όργανα. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά παιδάκια. Καταρχάς δεν παθαίνουμε σοκ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει. Είναι ok. Συμβαίνει σε πάρα πολλές οικογένειες. Δεν σημαίνει ότι μιμούνται κάτι που έχουν δει. Δηλαδή, πολλοί γονείς νιώθουν ενοχικά, μα λένε εμείς με ένα πατέρα του, δεν το κάνει αυτό. Παιδιά, δεν έχει να κάνουμε αυτό. Τα παιδιά εξερευνούν το σώμα τους και είναι ok. Οπότε, ποτέ δεν τιμωρούμε, ποτέ δεν ενοχοποιούμε. Δεν λέμε τι κάνεις εκεί. Με χτυπάνε τα χέρια, κάνουν διαφορά. Ποτέ. Ηρεμία. Λέμε, αγάπη, αυτό θα ήθελα ιδανικά να συμβεί στο δωμάτιό σου ή κάπου που δεν υπάρχει άλλο κόσμο. Και γενικά θέλω να είστε πάρα πολύ ψύχρεμοι, να μην του δημιουργήσετε ενοχές γύρω από αυτό που κάνουν, γιατί αν το νιώσουν ως ενοχικό, θα το κάνουν και επίτηδες ή τέλος πάντων αυτό θα εξελιχθεί. Συμβαίνει όπως έρχεται έτσι θα φύγει. Τώρα, τα παιδιά από πολύ μικρά αρχίζουν και ρωτούν κάποια πράγματα που αφορούν την σεξουαλικότητα, το πώς γεννιούνται τα μωρά, πώς είναι αυτή η αγκαλιά που κάνετε με τον μπαμπά, γιατί φιλιέστε με τον μπαμπά, από πού βγήκα εγώ, πώς γεννήθηκα. Αν δεν θέλετε να περιγράψετε το από πού γεννιούνται τα μωρά, γιατί πράγματι στα πιο μικρά λένε βγήκε από την κοιλιά. Μετά, αν εσείς δεν έχετε σημάδι κεσαρικής, γιατί ας πούμε εγώ έχω κάνει κεσαρική, οπότε η απάντηση είναι εύκολη, δες το σημάδι, άνοιξε το δέρμα μου γιατρός, βγήκες. Okay. Αν έχετε γεννήσει φυσιολογικά, η απάντηση είναι ότι γεννιούνται από ένα μέρος της γυναίκας που λέγεται κόλπος. Αυτό δίνει την απάντηση χωρίς να μπούμε σε περαιτέρω details. Δεν χρειάζεται. Τώρα, οπωσδήποτε από μωρά εξηγούμε τη διαφοροποίηση αγοράκι-κοριτσάκι. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει. Γενικά δεν θέλω όταν σας ρωτούν κάτι να δίνετε έξτρα πληροφορίες. Θα απαντάτε. Ο κανόνας είναι ότι απαντάμε πάντα σε αυτό για το οποίο μας έχουν ρωτήσει τα παιδιά μας. Η αγκαλιά που κάνουν οι δύο γονείς είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή αγκαλιά, την οποία θα την καταλάβεις και όταν μεγαλώσεις. Και φυσικά είναι μια αγκαλιά που κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένους αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και θα το ζήσεις. Δεν είναι ακόμα η ώρα σου να το καταλάβεις, αλλά θα έρθει αυτή η ώρα και θα δεις πόσο χαρούμενος και εσύ θα γίνεσαι με αυτήν την αγκαλιά ή χαρούμενη. Θα έλεγα ότι στο σπίτι δεν θέλω οι γονείς να κρύβεστε όταν κάνετε μπάνιο. Δηλαδή, μην δημιουργείτε ενοχικό ότι ξέρετε, μη με δει γυμνό το παιδί, αλλά ούτε και να κυκλοφορείτε και γυμνή, άιντε, βγήκαμε, χίπηδες.
μία ισορροπία η οποία θα δημιουργήσει ένα νορμαλιτέ στο σπίτι, μία κανονικότητα, ότι όπως εννοείται έκανα μπάνιο γυμνή, ντύθηκα και προχωράω τη ζωή μου. Δηλαδή θέλω να βάλω όλα αυτά κάτω από ένα πλαίσιο. Όμως το πιο σημαντικό, και θα το πω και θα το ξαναλέω συνέχεια, είναι ότι θα πρέπει να πείτε στο παιδί σας πως αν συμβεί οτιδήποτε που σε προβληματίζει, αν κάποιο παιδάκι, ακόμα και παιδάκι έτσι, που δεν έχει να κάνει με παρενόχληση, σε αγγίξει σε αυτά τα σημεία που έχουμε πει ότι δεν μας αγγίζει κανείς άλλος, αν κάποιος μεγάλος κατά λάθος θα ήθελα να έρθει αμέσως να το πει στη μαμά και τον μπαμπά, θέλω τα παιδιά σας να νιώθουν ότι είστε οι άνθρωποι τους, δεν υπάρχουν μυστικά, θα το λέτε συνέχεια αυτό, όταν μεγαλώνουμε παιδιά σχεδόν κουραστικά επαναλαμβάνουμε τη φράση ότι εμείς εδώ στο σπίτι μας δεν έχουμε μυστικά. Αυτό εύχομαι ποτέ να μην χρειαστεί σε κανέναν, αλλά είναι σημαντικό τα παιδιά να ξέρουν ότι στο σπίτι θα βρουν έναν άνθρωπο που δεν θα ντραπούν να πούν ότι ξέρεις τι, ο δάσκαλός μου μου έκανε αυτό και αυτό, η δασκάλα μου, δεν ξέρω. Δηλαδή βλέπουμε περιπτώσεις, υπάρχει ένα φοβερό Instagram account που θέλω να ακολουθήσετε που λέγεται Why I Didn't Report και γράφουν πάνω σε λευκές κόλλες χαρτί όλοι αυτοί που έχουν, άνθρωποι που έχουν δεχθεί η παρενόχληση και λέει ας πούμε «He was my father, I was four». Δηλαδή λες «Μα πώς κι όμως, επειδή συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, θέλω να έχουμε τα παιδιά μας προστατευμένα και εμείς φυσικά να είμαστε όσο περισσότερο alert μπορούμε». Διαβάστε γύρω από αυτό το θέμα, ενημερωθείτε και μην σταματάτε να το συζητάτε με τα παιδιά σας ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτό το podcast η Μανούλα ξέρει. Ουφ, αγώθηκα. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε όλα μας τα podcast στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή φυσικά ακούτε τα podcast από το κινητό σας. Εντάξει, το άλλο podcast που θα κάνω θα είναι χαρούμενο. Ξανακάνω έτσι βαρύ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.